Να δούμε αναλυτικά τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τα απόνερα της κοινής παρουσίας στην Κύπρο των δύο προέδρων και το ότι ανεβάζει τόνους διαρκώς στην Τουρκία. Καλώς τον Γιώργο Τσακύρη. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε κι εμείς. Σας βλέπαμε χθες το βράδυ, εδώ, αναλύατε, κάνατε, λέγατε. Τι να κάνεις, τώρα τι θες να σου πω? Για πείτε. Λοιπόν, η εβδομάδα ήταν κυπριακό. Κυπριακό ελληνοτουρκικά. Είχε αρκετή ένταση και κυρίως είχε ένταση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία πάτησε στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, και θέλησε να ανεβάσει τους τόνους. Βέβαια υπήρξαν κάποια θέματα σε αυτές τις όλες δηλώσεις του Ερντογάν, οι οποίες αξίζει να τις κρατήσουμε και να τις μπούμε. Μία από αυτές είναι ότι είπε ότι είχε συναντηθεί στην Ουάσιγκτον, και το είχαμε πει και στον αέρα, και είχαν συζητήσει αυτό το θέμα, όπου είχαν συμφωνήσει, λέει ο κύριος Ερντογάν, επαναλαμβάνω, να μην γίνουν δηλώσεις οι οποίες θα ενοχλήσουν ο ένας τον άλλον, και φέρεται να του είπε ο κ. Μητσοτάκη ότι και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν ο κ. Ερντογάν ανέβασε τους τόνους, επιτέθηκε στο Δένδια, είπε στον Υπουργό Άμυνας να βάλει στη θέση του, στον Πρωθυπουργό να βάλει στη θέση του τον κύριο Δένδια. Αυτό στην αρχή δεν προκάλεσε καμία αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας, παρά μόνο μια χλιαρή αντίδραση. Και αυτό το μην αναζητούν διαφορετική στάση των Ελλήνων υπουργών, δηλαδή. Αυτό είναι το δεύτερο. Εννοώ ότι παρά είναι χλιαρό, επειδή λες για μια χλιαρή στάση. Παρά είναι χλιαρό έτσι κι αλλιώς. Γενικά. Δηλαδή, επίσης, ένα κομμάτι των δηλώσεων του Ερντογάν, το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι είπε ότι αν δεν τα βρουν ισότιμα οι δύο πλευρές, δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε σε κανένα τραπέζι και καμία διαπραγμάτευση. Και έρχεται σήμερα με συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ και λέει ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να τα βρουν οι δύο πλευρές ισότιμα. Αυτό προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και κυρίως αντιδράσεις ανθρώπων του Υπουργείου Άμυνας, που λέγανε ότι εάν δεχθούμε την άποψη αυτή, είναι σαν να δεχόμαστε ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, ισότιμα με το τουρκο-κυπριακό κράτος, το οποίο δεν αναγνωρίζουμε. Και τα συζητάμε όλα. Αυτό λοιπόν προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Ένα ακόμα θέμα το οποίο... Το σημαντικό είναι αν η ελληνική πλευρά έχει αλλάξει το δόγμα, αν έχει αλλάξει τη στάση της στο κυπριακό ζήτημα. Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι έχει φύγει από την ατζέντα το κυπριακό. Δεν θα αποτελέσει το κυπριακό εμπόδιο για τις συνομιλίες μας με την Τουρκία. Έχουμε αλλάξει όμως και στάση γενικά. Δηλαδή λέμε, αν είναι να το λύσουμε, ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι εμείς οι Τουρκοκύπροι και οι Τούρκοι και να βρούμε μια λύση. Δηλαδή... Ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα ήταν σαφής. Είπε ότι δεν χρειάζονται εντάσεις, δεν καταλαβαίνει. Μέχρι τώρα δεν βγάλαν τίποτα ηλεκτρικές εντάσεις. Είναι υπέρ των συζητήσεων. Είπε, ξέρουμε τις θέσεις της Τουρκίας, ξέρουμε τις θέσεις της δικές μας. Δεν συμφωνούμε, αλλά μπορούμε να συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Από και δεν συμφωνούμε, τι συζητάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η θέση της κυβέρνησης παραμένει η ίδια σε ό,τι αφορά το κυπριακό μέχρι τώρα. Λίγο πολύ και... Λίγο πολύ το κάνει διμέρες, αν θέλετε. Και αποφεύγει και στις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτης, αλλά και ο κ. Μαρινάκης, αλλά και γενικότερα η κυβέρνηση, δεν λέει ότι είναι μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου. Λέει ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα συμπεριλαμβάνει και εμάς. Και όπως είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης, αν βρεθεί ένα μόντους οπεράντι στις συζητήσεις των δύο πλευρών, η Ελλάδα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να... Αυτό είναι κρίση, ενώ ένταση που περιμέναμε έτσι κι αλλιώς, επειδή θα ήταν τα 50 χρόνια, ή θεωρείς ότι θα το δούμε και μπροστά μας? Κοίταξε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από αυτή την ιστορία, είχαμε τρεις παραβιάσεις. Βέβαια από ελικόπτερα στο Αιγαίο, που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Δεν αξιολογεί το πεντάγωνο τις παραβιάσεις αυτές. Πρώτον, γιατί ήταν από ελικόπτερα, και δεύτερον, γιατί ήταν πολύ μικρές. Περιμένουμε να δούμε αν είναι συγκυριακό ή αν θα... Να πούμε ότι η ελληνική πλευρά λέει ότι όλα πολύ καλά, θα πάμε τον Σεπτέμβρη στην Πάμε τώρα διακοπές σου λέει και μετά βλέπουμε το Σεπτέμβρη στην Αμερική, όπου θα γίνουν συναντήσεις των δύο και όλα καλά. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου Γιώργο. Ελίνα.